τη λήψη προσωρινών μέτρων προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο τμήμα Γαλατάς Πλατανιάς, προτείνει στην περιφέρεια Κρήτης η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου. Στην τεχνική έκθεση που στάλθηκε ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη διενέργεια της αυτοψίας στο σημείο της κατολίσθησης στο ύψος του Σταλού, επισημαίνεται ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί σε περιπτώσεις εκδήλωσης παρατεταμένων βροχοπτώσεων ή σεισμικών διεγέρσεων. Συμπεραίνουμε ότι ακόμα και αν ληφθούν ορισμένα μέτρα άμεσης προστασίας, αυτά δεν θα είναι ικανά να άρουν όλες τις αβεβαιότητες και εξαλείψουν τελείως τον κίνδυνο. Έτσι, ακόμα και αν, βάσει της εμπειρίας μας, θεωρήσαμε όχι και τόσο πιθανή την εκδήλωση μιας νέας κατολίσθησης, αναλόγου μεγεθούς και όγκου με την προηγούμενη, το ενδεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παρ' όλα αυτά, μπορούν να ληφθούν ορισμένα προσωρινά μέτρα που δύναται να περιορίσουν την επικινδυνότητα και συνεπώς να αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας χρήσης οδού μέχρι την εφαρμογή της μόνιμης και οριστικής λύσης. Τα προσωρινά μέτρα που προτείνουν οι μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών είναι διαμόρφωση κατάλληλου χώρου παγίδευσης γεωυλικών, εκπεριτροπής χρήση μίας λωρίδας κυκλοφορίας του δρόμου, καθαίρεση εδαφικών όγκων που έχουν αστοχήσει ή βρίσκονται επικρεμάμενοι. Την ίδια ώρα, η υπομονή κυρίως των επαγγελματιών οδηγών που αναγκάζονται να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα σταδιακά εξαντλείται. Μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Πού πηγαίνετε? Καστέλη. Πόση ώρα παραπάνω κάνετε τώρα? Δεν ξέρω τώρα πάνω κάτω, κάνα μισάωρο. Πρέπει να έχουν ειδοποιήσει πιο μπροστά, να ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, ρε παιδιά τώρα. Τι να κάνουμε τώρα? Υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου διακόπτεται με ειδική σήμανση στον κόμβο του Γαλατά. Από εκεί και μέχρι τον κόμβο του Πλατανιά προωθείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Όλα τα Χανιά έχουν πρόβλημα. Είναι δυνατόν να μην έχουν πρόβλημα? Ο κάτω δρόμος, η παλιά Εθνική, έχει συμφορηθεί τελείως. Δεν μπορείς να περάσεις το δρόμο, ο θόρυβος, όλα τα φορτηγά περνάνε από εκεί κάτω. Είχε ησυχάσει και τώρα πια είναι σαν να είναι Αύγουστος κάτω από την πολλή κίνηση. Έχει ταλαιπωρίες πιο πολύ. Απλώς κατεβαίνουν κάτω. Αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουμε υπομονή όλοι. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε και πολλά λεφτά για να το συντηρήσουμε κατευθείαν. Μεγάλη ζημιά ο δρόμος που έκλεισε. Μεγάλη ζημιά. Και δυστυχώς δεν βλέπω να ανοίγει μέχρι το καλοκαίρι. Το τμήμα Γαλατάς Πλατανιάς παραμένει κλειστό από τις 2 Ιανουαρίου, όταν μετά από παρατεταμένες βροχοπτώσεις υποχώρησε τμήμα της πλαγιάς στο ύψος του Σταλού, καλύπτοντας το ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσαμο προς Χανιά. Ντροπή στο να μην το έχουν φτιάξει τόσες μέρες. Διαλύτε τόσο. Βέβαια. Κυκλοφορία όλοι κάνουμε, στα χιλιόμετρα που κάνει τα έξτρα. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, τι κάνουνε? Από την περιφέρεια Κρήτης τονίστηκε εξ αρχής ότι η αρμοδιότητα για τον βόρειο οδικό άξονα ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών.